τις τελευταίες πινελιές σε μια εξαιρετική και ιδιαίτερη οικαστική παρέμβαση στην πρόσωψη αλλά και τον περιβάλλοντα χώρο του 8ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Καβάλας έβαλε το πρωί της 3ης 20 Ιουλίου ο ζωγράφος Γιάννης Κανίογλου. Ο γνωστός ζωγράφος έχοντας στο πλευρό του τόσο το εκπαιδευτικό προσωπικό, τα παιδιά αλλά και τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου του Βύρωνα κατάφερε να αλλάξει την εικόνα όλου του κτηρίου και να μοιήσει μικρούς και μεγάλους τα μυστικά της τέχνης του. Εδώ είμαστε στον 8ο Βρεφονηπιακό Σταθμό της Καβάλας. Έχουμε κάνει μία ζωγραφιά η οποία απεικονίζει ένα παραμύθι. Έξω απεικονίζει ένα βυθό. Τα αντικείμενα, τα ζωάκια, τα ψάρια και τα λοιπά είναι πάρα πολύ απλοποιημένα ώστε να αναγνωρίζονται από όλα τα πιτσιρίκια. Συμμετείχανε πάρα πολλοί εθελοντές. Ήρθαν οι γονείς με τα μορουδέλια τους και ζωγραφίζανε τα απογεύματα. Τα πρωινά ερχόταν και τα απογεύματα εθελοντές και προσωπικό του Βρεφονηπιακού Σταθμού και λίγο-λίγο καταφέραμε και μεταμορφώσαμε το κτίριο από ένα άχρωμο μονότονο κτίριο σε μια παραμυθένια ατμόσφαιρα για τα παιδιά. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και του Δημάρχου με τον οποίο συνεργάζομαι για δεύτερη φορά σε ένα έργο του Δήμου. Ευχαριστώ και το προσωπικό και τη διεύθυνση που με εμπιστευθήκανε να κάνουμε όλο αυτό εδώ. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα ικανοποιήσει και τα παιδάκια και τους γονείς και το προσωπικό και τις επόμενες γενιές για αυτό που έχει γίνει. Μόνο η ομορφιά των χρωμάτων που προσφέρουμε και προσφέρουμε στα παιδιά και στους γονείς που έρχονται τα πρωινά και στις επόμενες γενιές βέβαια που θα έρθουν εδώ στο σταθμό, αλλά είναι και η ευχαρίστηση και η τέρψη που αισθάνεσαι με το καλλιτέχνημα που δημιουργείς. Διότι ξεκινήσαμε με το γεγονός ότι πολλοί από εμάς δεν μπορούν να ζωγραφίσουν, αυτό τουλάχιστον το είχαμε μέσα στο μυαλό μας, αλλά καταλήξαμε στο γεγονός ότι ακόμη και μία γραμμούλα να βάλεις, ακόμη και μία σκεπή από ένα σπιτάκι, είναι κάτι για εσένα. Βγάζεις κάτι από την ψυχή σου και αυτός είναι και ο σκοπός. Βγάζοντας το αυτό από μέσα μας, να το υποστηρίζουμε και βέβαια να μην το καταστρέφουμε. Γι' αυτό βάλαμε μέσα και όλους τους γονείς, όλη την περιοχή, ώστε να μπορούμε να προστατέψουμε και όλο αυτό το καλλιτέχνημα. Σήμερα και πάρα πολύ περήφανη όσον αφορά για την πραγμάτωση και την ολοκλήρωση αυτού του έργου, το οποίο το συλλάβαμε σαν μια ιδέα αρχικά και το συζητήσαμε και με τον κύριο Κανίολογο και όλους τους άλλους παράγοντες και παρόλες τις αντικσότητες, όλα τα διαδικαστικά, τις καιρικές συνθήκες, φτάσαμε στο τέλος. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου όλους όσους μας βοηθήσανε, όλους αυτούς που αγκαλιάσανε με όλη αυτή τη δράση, με τόση αγάπη, με τόση θέληση και θα ήθελα και εγώ να μείνει αυτό το έργο σαν ένα παράδειγμα και για τις επόμενες γενιές και μια παρακαταθήκη για το μέλλον.